Για τη λαχταριστή αματριτσιάνα χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια λαζανάκι, 2 κομμάτια πανσέτα, 1 φέτα μπέικον, λίγο ελαιόλαδο, 125 γραμμάρια μίξ τριμμένων τυριών, 1 ξερό κρεμμύδι, 1 καυτερή πιπερίτσα, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 φλιτζάνια τριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένες ντομάτες, λίγο βασιλικό φρέσκο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει την κατσαρόλα μου να βράζει για να βάλουμε το λαζανάκι. Να φέρω και το λαζανάκι μου. Και ξέρετε, το λαζανάκι είναι από τα αρχαιότερα ζυμαρικά στον κόσμο. Το γνωστό λάγανον. Εξού και το λιγκουίνι. Στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν λάγανον όμως. Η συνταγή αυτή κατάγεται από μία μικρή πόλη της Ιταλίας που λέγεται Αματρίτσε και πρωτοέγινε γνωστή στη Ρώμη το 19ο αιώνα όταν πολλοί Αματριτσιάνοι μετήκησαν στη Ρώμη και διέδωσαν τη συνταγή τους και από τότε αυτή σε όλο τον κόσμο έγινε διάσημη και αγαπάμε όλη αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να βάλετε, εννοώ σε αλαντικό, μπορείτε να βάλετε μπέικον, μπορείτε να βάλετε καπνιστή πανσέτα, μπορείτε να βάλετε πανσετούλα κανονική και να ρίξετε μέσα μια φετούλα μπέικον να δώσει αυτό το κάπνισμα του αλαντικού. Έχω 2 κομμάτια πανσετάκι, τα ψιλοκόβω. Μόλις κάψει το τηγάνι, ρίχνω μέσα το μπέικον να βγάλει τα αρώματά του. Ωστόσο δίπλα θα ρίξω λίγο λαδάκι και θα βάλω μέσα την πανσέτα μου. Και θα την αφήσω να ροδίσει. Θα ψιλοκόψω ένα κρεμμύδι. Και νομίζω το μπέικον θα το βγάλω τώρα, πήρα ό,τι ήθελα να πάρω. Και ρίχνω μέσα το πολύ ψιλοκομμένο μου κρεμμύδι. Και θέλω μέσα και μία σκελίδα σκόρδο. Μπορεί να φάτε και αματριτσιάνα χωρίς κρεμμύδι. Εγώ το θέλω μέσα γιατί το ξερό κρεμμύδι, έστω και λίγο, μου μελώνει τις σάλτσες. Θέλω και καυτερή πιπεριά. Και μόλις μαλακώσει έτσι το κρεμμύδι μου και γίνει διάφανο και πάρει έτσι ένα ωραίο χρυσορόδινο χρώμα, πάμε να ρίξουμε μέσα ντομάτα. Θέλω ντομάτα ψιλοκομμένη, φρέσκια ή εμπορίου και τριμμένη ντομάτα. Και τα δύο μαζί. Τώρα θέλω χαμήλωμα στη φωτιά μου, λίγο πιπέρι, λίγο αλατάκι, ένα κλονάρι του βασιλικού, τα φύλλα θα τα βάλουμε στο τέλος για να βγάλει τα αρώματά του στη σάλτσα μου και θα βάλω καπάκι. Χαμηλώνω τελείως τη φωτιά μου και το αφήνω να μελώσει. Και πάμε τώρα να βράσουμε το λαζανάκι μας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Είναι ένα ζυμαρικό που αγκαλιάζει τέλεια τις σάλτσες μου. Βράζουν τέλεια, κρατάνε στο βράσιμο και η σάλτσα κολλάει επάνω τους. Το λαζανάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο, σε μισό λεπτό είμαστε έτοιμοι. Να βγάλω και το τυρί από το ψυγείο και πάμε για σερβίρισμα. Μίξ τριμμένων τυριών. Ένας ιδανικός συνδυασμός τυριών για να κάνουν την αματριτσιάνα μου ακόμα πιο νόστιμη. Κοιτάξτε σαλτσούλα. Το λαζανάκι μου μέσα στη σάλτσα, όπως στάζει, μέσα στη σάλτσα, για να ρουφήξει ωραία. Πάμε να βάλουμε και λίγο από το νερό που έβρασαν τα λαζανάκια μου. Θέλω τώρα δυνατή φωτιά. Κοιτάξτε τώρα πώς θα αγκαλιάσει το λαζανάκι τη σάλτσα μου. Θα ρουφήξει όλη τη σάλτσα και θα ποτίσει από αυτήν. Σβήνω. Το μόνο που θα κάνω, μία σταγόνα ελαιόλαδο στο τέλος. Λίγο πιπεράκι μέσα και οπωσδήποτε χοντροκομμένα φύλλα βασιλικού.
ένα τελικό ανακάτεμα. Και σας βλέπω το μεσημέρι να τρώτε αυτό. Και καλά θα κάνετε γιατί είναι φανταστικό. Λαζανάκι και σάλτσα έχουν γίνει ένα. Πάμε για σερβίρισμα. Πω, τι σας έχω σήμερα. Λαχταριστή και φανταστική. Και λίγο βασιλικό επάνω και πάμε να βάλουμε και μίξ τριμμένων τυριών. Καλή μας όρεξη να το φτιάξετε όλοι.